Γεια σου, γεια σου, γεια σου, TikTok και YouTube, αγαπημένα μου, μόλις μπήκα πριν από 2-3 λεπτάκια και έχουμε σε λίγο live στο Instagram μία ρουτίνα που θα κάνουμε μαζί και θα απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα P4 Pillion, τα ελληνικά προϊόντα φτιαγμένα με βιολογικό γάλα κατσίκας. Που έχουμε κάνει χαμό, γιατί είναι όντως αποτελεσματικά, γιατί όντως χάνεις κιλά και πόντους. Και αφού καθάρισα τον νηπτήρα για να κάνω τη μακιγιάζ μαζί σου και οξέα, πάμε να κάνουμε τη μακιγιάζ και οξέα για να σε χαιρετήσω μετά και να πάω να κάνω βραδινή ρουτίνα και να λύσω όλες τις απορίες στο προφίλ μου στο Instagram. Θα ξεκινήσω με το Micellar από Nakomi. Micellar Cleansing Water, να σου πω ότι ό,τι βλέπεις εδώ θα τα δεις. Να τα ανεβάζω και στο κανάλι μου στο YouTube, όπου στο κουτί περιγραφής θα μπορείς να βρίσκεις τα προϊόντα και όταν θα υπάρχουν εκπτώσεις, κουπόνια, γενικά εκπτωτικοί κωδικοί, θα ενημερώνεσαι για τα πάντα αμέσως. Εντάξει, αμέσως στο YouTube δεν ενημερώνεσαι, δεν θα πω ψέματα, αλλά αμέσως ενημερώνεσαι στο Instagram, αλλά ενημερώνεσαι. Θα σου πω ότι έχει μέσα νιασιναμίδη αυτό το micellar, θα σου πω ότι ξεβάφει φανταστικά. Ένα βαμβάκι που απλώς εγώ, κοίτα, για οικονομία το γυρίζω ανάποδα και το ξαναχρησιμοποιώ. Θεωρώ δεδομένο ότι γνωρίζεις τη διαδικασία, αλλά τώρα θα στο δείξω κανονικά πώς το κάνω. Παίρνω ένα βαμβάκι λοιπόν, το βρέχω με το micellar, περνάω και από εδώ αυτή τη μεριά του προσώπου. Για κάποια δευτερόλεπτα ακουμπάω το εμποτισμένο μου βαμβάκι με το micellar στα ματάκια μου, για να λιώσουν οι χρωστικές, η μάσκαρα, το αδιάβροχο eyeliner που βλέπεις ότι φοράω, το αναποδογυρίζω, συνεχίζω, να καθαρίσω καλά, δεν τραβάω, απλά απλώνω με λίγο έτσι, να βλέπεις, εδώ θέλει λίγο ακόμα να τα αφήσω, να το τρίψω, γιατί είναι το eyeliner από το δός αρωμάτων. Το eyeliner από το δός αρωμάτων, οριακά, το παντρεύεσαι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το micellar από Nakomi. Εννοείται ότι θα πλύνω και το πρόσωπό μου μετά. Από τη σειρά Dermo, πάλι με νιασιναμίδη, το καθαριστικό gel, που είναι για όλους τους τύπους, ειδικά για λιπαρές ακνεϊκές. Θα ρίχνω λίγο νερό στο πρόσωπό μου, που δεν έριξα. Αυτό τι κάνει, θα μου αφαιρέσει τα υπολείμματα του μακιγιάζ. Βλέπεις ότι μπορώ να ανοίξω και τα ματάκια μου. Και αν έχεις ελευθερή μακιγιάζ, σε ξεβάφει κιόλας. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, TikTok για τη συνέχεια. Είχαμε μείνει στο πλύσιμο του προσώπου, μετά από τον μακιγιάζ. Με το micellar. Θέλεις να δεις πόσο χρησιμοποιούνται τα οξέα, τα αχάπαχα από Nakomi. Και έτσι, αφού απόψε είναι ισχυρή βραδιά οξέων, αν θέλεις σχετικό βίντεο με ανάλυση αυτού του ορού που ξεβγάζεται, θα μου αφήσεις σχόλια για να σου γυρίσω, εννοείται. Λοιπόν, εντελώς καθαρή επιδερμίδα, εντελώς. Όταν κάνω οξέα, αν είμαι ευαίσθητη, δεν χρειάζεται να έρθω να κάνω απολέπιση. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Τα οξέα αυτό κάνουν, ενζυμική, χημική απολέπιση. Λοιπόν, βγάζω λίγο τον ορό στο πρόσωπο. Ο ορός έχει τέτοιο χρώμα. Και τώρα, εξαρτάται αν είσαι εξοικειωμένος στα οξέα, θα τα αφήσεις στην αρχή 5-6 λεπτά. Αν δεν είσαι εξοικειωμένος και είναι η πρώτη σου φορά, μην το αφήσεις πάνω από 2-3 λεπτά. Μην κοιτάς τι λέει το κουτί. Το κουτί μπορεί να γράφει ότι μπορείς να τα αφήσεις μέχρι 10 λεπτά. Αν τα αφήσεις 10 λεπτά και ποτέ στη ζωή σου δεν έχεις βάλει ούτε τονωτική λοσιόν με οξέα, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Μπορεί μετά να μου στέλνεις μηνύματα ότι σε τσίμπαγε, ότι σου κοκκίνησε το πρόσωπο κτλ. Κτλ. Δεν είναι τα οξέα τόσο δυνατά αυτά τα προϊόντικά που βρίσκουμε εμείς οι καταναλωτές στους πάγκους, στα σούπερ μάρκετ, στα φαρμακεία, στα επιλεγμένα καταστήματα, όσο τα οξέα που κάνουμε εμείς οι αισθητικοί σε θεραπείες, αλλά όχι ότι δεν είναι και αυτά δυνατά, έτσι, έχουν άλλο pH. Είναι μεγάλη κουβέντα τα οξέα, που δεν σίγουρα δεν μπορεί να γίνει στα 3 λεπτά.
του TikTok. Έχω κάνει βίντεο γι' αυτό στο κανάλι μου στο YouTube, όχι για αυτό το προϊόν, για τα οξέα. Πώς τα ξεκινάμε και πώς προχωράμε. Λοιπόν, γλυκολικό οξύ εδώ, μανδελικό οξύ, ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός που θα ταιριάξει σε όλους και σε όλες, αρκεί να γίνει με σωστό πρωτόκολλο χρήσης. Εγώ θα περιμένω να περάσουν 5 λεπτά, αλλά όχι μαζί σου, καταλαβαίνεις. Μπαίνω ντους, βγαίνω από το ντους και έρχομαι να τελειώσουμε, να σου δείξω και τον εξουδετερωτή για τα οξέα σε περίπτωση χτυπαξίλο που ίσως κάτι πάει λάθος, ίσως έχεις ευαίσθητο το δέρμα, ίσως φοβάσαι να τα ξεκινήσεις. Ό,τι οξέα και αν θέλεις να δοκιμάσεις, λοιπόν, αν έχεις το Spray Acid Neutralizer, δεν θα φοβάσαι τίποτα πια. Τα λέμε σε 5 λεπτά ακριβώς. Τακ! Λοιπόν, βλέπεις, απορροφάται τελείως από την επιδερμίδα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα οξέα πρέπει να μείνουν εκεί. Πρέπει να τα ξεβγάλουμε το συντομότερο δυνατό. Part 3 και τελευταίο, λοιπόν, έχω αφήσει το φανταστικό αυτό serum από Nakomi, The Exfoliator λέγεται, με αχά και παχά σε ποσοστό 30%. Το άφησα περίπου στα 7 λεπτά, αλλά εγώ είμαι εξοικειωμένη με τα οξέα. Εσύ αν είσαι αρχάριος, θα το αφήσεις 2-3 λεπτάκια. Μόλις λοιπόν περάσει ο χρόνος που πρέπει, ερχόμαστε, ξεβγάζουμε με νεράκι, μπόλικο νεράκι, πάντα τα μάτια κλειστά. Σαν να ξεβγάζεις το σαπούνι σου. Και το καλύτερο, παίρνεις και ένα ουδέτερο σαπούνι. Εγώ χρησιμοποιώ από τη σειρά Dermo, αυτό με την ιασυναμίδη, που έχει και αντιφλεγονώδη δράση. Ξεβγάζω πολύ καλά, παιδιά, δεν πρέπει να μιλάω, γιατί καταλαβαίνεις ότι χρησιμοποιώ οξέα. Ωραία. Βεβαιώνουμε ότι έχω ξεβγάλει από παντού και το πρόσωπό σου έρχεται και λάμπει στο λεπτό και έτσι δεν θα το δεις ποτέ να φράζει, ίσως από πολλά προϊόντα, ίσως από λιπαρότητα, ίσως από πόρους. Το δέρμα σου απλά θα λάμπει και θα ακτινοβολεί υγεία. Λοιπόν, προληπτικά θα έλεγα, το κόστος του 6-7 ευρώ έχει, θα είναι να έχετε με οποιαδήποτε οξέα χρησιμοποιείτε ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή ακόμα αν είστε προχωρημένοι σε οξέα, να έχετε το Spray Acid Neutralizer, τον εξουδετερωτή, αν το λέω σωστά, για τα οξέα. Αντί δηλαδή τώρα εγώ να βάλω τον οτική λοσιόν και να πάω στο Instagram να κάνω βραδινή ρουτίνα με ένα τόνερ, θα χρησιμοποιήσω το Spray Acid Neutralizer, γιατί θέλω τώρα να μου φύγει η αίσθηση που μπορεί να έχω του τσίγκλι τσίγκλι, του tangling, του τσιμπήματος, ας πούμε. Γιατί όταν κάνεις οξέα, τα οξέα βλέπεις την κοκκινίλα. Μπορεί να μην τρίβεις όπως είναι με ένα scrub, αλλά τα οξέα κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά από μέσα προς τα έξω, καθαρίζοντας και ανανεώνοντας την επιδερμίδα. Γι' αυτό λέμε ότι τα οξέα ξεμπουκώνουν τους πόρους, λιένουν την επιδερμίδα, λεπταίνουν τις βαθιές ρητίδες και εξαφανίζουν τις λεπτές γραμμές, σε συνδυασμό πάντα και με τα ενεργά συστατικά που χρησιμοποιούμε στο skin care μας. Αυτό λοιπόν έρχεται σε μορφή applicator. Ψεκάζει ομοιόμορφα και μπορείς να το ψεκάσεις όσες φορές θέλεις και μπορείς να το έχεις και στην παραλία σε περίπτωση που καίγεσαι εύκολα από τον ήλιο. Ελπίζω να σου άρεσε. Σε φιλιά.